Στην παράταση των μέτρων κατά της εσχροκέρδειας και το 2025 επέμεινε ο Τάκης Θεοδωρικάκος με συνέντευξή του στο Open και στην εκπομπή Τώρα Μαζί. Δεν σκοπεύω τα μέτρα αυτά να λήξουν 31 Δεκεμβρίου. Τα μέτρα αυτά συνεχιστούν και μετά γιατί απεδείχθη, γιατί απεδείχθη ότι δουλεύουν και ότι είναι βασικό όπλο τη πολιτεία στου ελέγχου που Ο ίδιο έστειλε μήνυμα στα σούπερ μάρκετ να μεγαλώσουν τη λίστα των προϊόντων με τι μειώσει τιμών, που έχει φτάσει στου 362 κωδικού. ενώ υποστήριξε πω η πίεση των ελέγχων στην αγορά δεν θα χαλαρώσει. Ο αποτέλεσμα αυτή τη πίεση ήταν ότι υποχρεώθηκαν okay. οι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ mm -hmm. να ανακοινώσουν μέχρι τώρα 360 μειώσει τιμών. Έχουμε απαιτήσει ότι ο αριθμό αυτό είναι μικρό και θέλουμε να είναι πολύ μεγαλύτερο. Αναμένουμε να ξεπεράσει του 600. Και να συνεχίσουμε αυτή την πίεση και του ελέγχου στην αγορά. Ο Υπουργό Ανάπτυξη έδειξε το ελαιόλαδο ω βασικό υπεύθυνο για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα, που πάντω έχει αποκλιμακωθεί. Είναι 1,5 ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, 2,9 στην Ευρωζώνη και πέρσι τέτοιε μέρε στην Ελλάδα ήταν 10,4. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι Πιο ακριβά από πέρσι. Ορισμένα μάλιστα είναι πολύ πιο ακριβά, όπω είναι το λάδι, το οποίο είναι 60% πάνω από πέρσι. Γιατί είναι 60% πάνω από πέρσι το λάδι, Γιατί η Ισπανία, που έχει το 60% τη παγκόσμια παραγωγή, έχασε όλη την παραγωγή από την Ο κλιματική κατάσταση. Ο κύριο Θεωρακάκο εξήγησε γιατί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αφορά όλου του Έλληνε. Θέλουμε μια οικονομία που να παράγει περισσότερα και καλύτερα. Γιατί αν πετύχουμε να εξάγουμε περισσότερα από αυτά που εισάγουμε, τότε θα μπορούμε να μειώσουμε πολύ περισσότερο τους φόρους και να ενισχύσουμε Τι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Άρα αυτή είναι η λογική μας γύρω από το νέο παραγωγικό μοντέλο.